Μάρτα, θα σας αντιμετωπίσω και όχι ως κατηγορούμενο και ξεκινάω κατευθείαν την πρώτη ερώτηση. Αλλά και φωνιάς να ήμουν με 75% αναπηρία και πάθα μου να έξω. Ωραία. Πάμε στις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ζήτω το κύκλωμα. Για πέστε μας, κύριε Μαρτίνη, κάτι. Από τους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν δωρεάν στο ΚΙΕΝ, υπάρχουν προσωπικότητες όπως υπουργοί, πρωθυπουργοί, μεγάλη δικαστική ανώτατη, μηντιάρχες που νοσηλεύτηκαν δωρεάν. Και θα ήθελα να είναι πολύ σύντομες ερωτήσεις, γιατί δεν προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Για απαντήσεις. Αν υπάρχουν. Απλώς δεν πλήρωναν την διαφορά νοσηλείου. Το ταμείο τους, ας το πούμε, δικαιολογούσε X θέση. Βεβαίως, ένας διαπρεπής δικαστικός, πολιτικός, οτιδήποτε, έμπαινε σε σουίτα και δεν πλήρωνε το παραπάνω. Μάλιστα. Η υπηρεσία είχαν εκπτώσεις, δηλαδή. Θα το έλεγα έτσι. Ξέρετε, οι πολιτικοί δεν ξέρανε μόνο εμένα. Ξέρανε και πολλούς καθηγητές που μου λέγανε, ξέρεις, είναι ο τάδε απάνω. Εντάξει. Πήγαινε πέρα στο καλημέρα. Πολύ ωραία. Και μετά ερχόταν να με ευχαριστήσει. Κατανοητό, κατανοητό. Έπρεπε να πάρω ένα ατόμικα και να μείνει η Βουλή άδεια. Κατανοητό. Ωραία, πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Για πέστε μου, είπατε πριν ότι τα δάνεια του ΚΙΕΝ προς την Μαρφίν εξυπηρετούνται κανονικά. Το άκουσα. Είπατε επίσης ότι εσείς είχατε χωρίσει για τα δάνεια αυτά, που είχατε κάνει και εγγραφή υποθηκών, χωρίσατε και τις απαιτήσεις απέναντι στα ταμεία κλπ. Αφού τα δάνεια εξυπηρετούνται κανονικά, είπατε γι' αυτό το λόγο, για άλλον λόγο ο Βιονόπουλος κατήγγειλε τα δάνεια τελικά, τον είπατε ποιος είναι, το σχέδιο κλπ. Να πάρει το δάνειο. Παραπέμφθηκε. Μάλιστα. Για πέστε μου κάτι. Για εκβίαση. Για πέστε μου κάτι. Λέτε ότι έγινε παρέμβαση από τον κύριο Λιαγρόπουλο και από τον κύριο Λομβέρδο για να αποστείλετε τις μηνύσεις, τις ανακοπές, τα άλλα 11 μέσα και τις όξεις που κάνατε κατά το Βιονόπουλο. Όχι. Κοιτάξτε. Ο Λιαγρόπουλος, το κάνατε αυτό. Ο Λιαγρόπουλος έκανε άλλη δουλειά. Πάντως το λέτε στην κατάθεση. Το προωθούσε ο Λιαγρόπουλος. Αλλά επίσημα το πραξικόπημα ήταν από τους τρεις εκπροσώπους του Υπουργού. Χωρίς εντολή του Υπουργού, μόνοι τους. Είπε ο ίδιος ο Υπουργός σε Εξεταστική Επιτροπή, εγώ. Μάλιστα. Το. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τώρα, κοιτάξτε. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Βιονόπουλο, ο οποίος έχει κάποιες αξιώσεις κατά του ΚΕΝ από δάνεια. Γίνεται, είπατε πριν, την παρέμβαση του κύριου Λοβέρδο, ο οποίος μάλιστα σας πίεσε και όλα και με διάφορους τρόπους, όπως είπατε. Τα πήρατε πίσω, τις μηνύσεις, τις αγωγές, τα δικόρμα, τις ανακοπές. Τελικά το ΚΕΝ τι κέρδισε αυτή την παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού? Όλα τα κέρδισε ο Βιονόπουλος, από ό,τι μας είπατε. Τι κέρδισε το ΚΕΝ από αυτό το συμβασμό που κάνατε με τον Βιονόπουλο? Δεν βλέπω κάποιο κέρδος για το ΚΕΝ. Είναι έτσι, είναι κάτι άλλο. Για πες μας, τι κέρδισε το ΚΕΝ από τις παρεμβάσεις του αρμόδιου υπουργού Υγείας? Η κατάθεσή μου νομίζω τα λέει όλα. Όχι, θέλω να μας τα πείτε εδώ. Κέρδισε κάτι το ΚΕΝ από τον συμβιβασμό που κάνατε ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και αποσύρατε τις μηνύσεις όλες? Τα κέρδισε ο Βιονόπουλος, ήταν στριμωγμένος από ό,τι φαίνονταν από τη μηνύση σας. Ήταν κατηγορούμενος, ο Στραγάλης τον είχε βγάλει ένα κατηγορητήριο τεράστιο για εκβίαση και δεν συμμαζεύεται και ήταν στριμωγμένος στη γωνία. Και τον βγάζει το αρμόδιο υπουργείο από το στρίμωγμα. Τι κερδίζει το ΚΕΝ από αυτό το στρίμωγμα? Μήπως τα κερδίζει όλα ο Βιονόπουλος και δεν κερδίζει τίποτα το ΚΕΝ? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Για να μην κουράζεστε, κύριε Βουλευτή. Όλα αυτά που είπα και πολλά άλλα που θα χρειαστεί ενδεχομένως να πω συνοψίζονται σε δύο λέξεις. Θα τις ακούσουμε. Ο Αβραμόπουλος έκανε το σύστημα άλωσης Ερυθρού Σταυρού και τέτοια. Ο κύριος Λοβέρδος έσκαψε το λάκκο του Ερίκος Δινάν και μας έριξε μέσα ο κύριος Γεωργιάδης και σφράγισε πολύ καλά ώστε να μην μπορεί να αναστηθούμε με τίποτα. Πολύ ωραία. Άρα μας λέτε λοιπόν ότι στην αντιδικίαση με τον κύριο Βιονόπουλο το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας που εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος πήρε το μέρος ενός τραπεζιτή. Αυτό ακριβώς λέω. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Εσείς με τα 11 μέσα που ασκήσατε, μηνύσεις, τη μηνύση που καταθέσατε, ανακοπές και αγωγές, θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε, γιατί προσδοκούσατε η επιτυχία αυτών των βοηθημάτων και γιατί προσδοκούσατε ότι θα ευδοκιμήσουν αυτά τα 11 μέσα και η μήνυσή σας. Πού τη στηρίζατε? Γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλούς έντιμους πολιτικούς και περίμενα εντιμότητα και στις διαβεβαιώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, καλοπιστία στις πιέσεις κάποιων. Μάλιστα. Στηρίζονταν τα 11 βοήθηματά σας και σε όσα είχε διαπιστώσει ο κ. Στραγάλης στους αγγελές εφετών. Στηρίζονταν. Καταχρηστικότητα κλπ. Βεβαιότητα. Τα επιβεβαίωνε δηλαδή και δικαστικός λειτουργός. Αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και ο κύριος Στραγάλης, ναι, και ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι στην ΕΗ τώρα, δεν θυμάμαι. Και ο προτείνων προς το Συμβούλιο Εφετών. Ο εισηγητής. Ναι. Μάλιστα. Καταπέλτης υπέρ των απόψεων του ΚΕΝ. Του ΚΕΝ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και όλοι αυτοί λοιπόν που στρέφονται εναντίον του Βιονόπουλου τελικά, το αρμόδιο υπουργείο, μας κάνει εντύπωση αυτό που μας λέτε και εγώ πραγματικά τώρα είμαι και δικηγόρος 35 χρόνια. Έρχεται ο αρμόδιος υπουργός υγείας που εξυπηρετεί το ελληνικό κράτος, που πρέπει να τάσετε υπέρ του συμφερόντων ενός κεφαλού ιδρύματος και τάσετε ανοιχτά τόσο έτσι ψυχρό με τα συμφέροντα ενός τραπεζιτή. Ξέρω εγώ. Ό,τι δεν, ποιος ξέρει. Και μάλιστα λέω σε κάποια από τα δελτία τύπου που έβγαλε, πρέ άνθρωπε μου, εσύ έχεις μηνύσει από τον Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργό, μέχρι όλο τον κόσμο. Δεν μου απαντάτε όμως ευθέως. Το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας βοήθησε τον Βιονόπουλο ή το Κερδοφυλακή Ίδρυμα? Εκ των πραγμάτων το Βιονόπουλο. Το Βιονόπουλο. Μόρκη αυτή. Του αποτέλεσμα. Του αποτέλεσμα. Ακούστε. Την πρόθεση. Στα δικαστήρια, στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο μετά το αποτέλεσμα, κύριε Μαρτίνη. Για πέστε με τώρα κάτι. Επιμείνω στην θητεία του κ. Λομβέρδου. Αφού επεμβαίνει, πού επεμβαίνει το αρμόδιο Υπουργό Υγείας? Στη διένεξη μεταξύ ενός κοινοφιλούς νοσηλευτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ένα τραπεζίτη. Και θέλει να εξισορροπήσει. Αφού γίνεται το σβήσιμο όλων των διαδικασιών, βοηθημάτων, αγωγών, μηνύσεων εις βάρος του Βιονόπουλου, δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Υγείας να κάνει κάτι καλό, να αποτυπωθεί και κάποιο θετικό, μια θετική πράξη υπέρ των συμφερόντων του ΚΕΝ? Αφού σας λέω, δεν πληρώναν αυτά που χρωστάγανε. Υπάρχει διαταγή πληρωμής και αν κοιτάξετε. Άρα δεν μιλάμε για συμβιβασμό, κύριε Μαρτίνη. Μιλάμε για εκβιασμό. Ο συμβιβασμός σημαίνει ότι είναι ετεροβαρής και δίνει το καλό στον έναν του συμβαζόμενο και κάποια καλά στον άλλο. Δεν μπορεί να είναι υπέρ. Να είναι απολύτως ετεροβαρής υπέρ του ενός. Είναι γνωστό τη σπάση. Ότι είναι τρία σου γέννερις νοσοκομεία. Το Ωνάσιο, Παπαγεωργείο και το Ρημπουτινά. Τα διαβάσαμε στην κατάθεση σας, τα είδαμε. Πόσα εκατομμύρια έχει πάρει το Ωνάσιο και τι μισθούς έδινε? Τα ξέρουμε, κύριε. Λένε ότι εγώ έδινα πολλούς μισθούς. Τα ξέρουμε, κύριε Μαντίνη, τα είδαμε. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε, μου επιβεβαιώνω. Ένας πρόεδρος που ξέρω εγώ, για να δειχθεί να πάρει, Μάλιστα. Και εξοφλήσαν 65 εκατομμύρια. Άρα, κύριε Πρόεδρε, διακόψω το χρόνο. Εξοφλήσανε το Ωνάσιο. Τις οφειλές του Ωνάσιου. Ναι. Για να πάει, τι εννοείται για να πάει πρόεδρο? Για πέστε μου, δεν ακούσαμε την απάντηση γι' αυτό. Δεν αναλάμβανε πρόεδρος με τόσα χρέη του Ωνάσιου. Ωραία. Και το δημόσιο. Θέλει να πει ότι χρηματοδοτούνται το Ωνάσιο. Όπως έπρεπε, γιατί είναι ένα κόμμα το Ωνάσιο. Πλήρωσε. Εντάξει. Συνέχιστε. Άρα επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι το αρμόδιο Υπουργού Υγείας του ελληνικού κράτους τότε σαφώς από άποψη αποτελέσματος στηρίξε τη συμφέροντα ενός τραπεζίτη. Αυτό μου λέτε. Αφού δικαιώθηκε ο κύριος Βιονόπουλος, πήρατε πίσω τις μηνύσεις, πήρε τις ανακοπές, πήρε τις αγωγές, τα πάντα. Τι πήρε το ΚΕΝ, μου λέτε τίποτα. Άρα το Υπουργείο Υγείας ποιο μου βοήθησε? Σας είπα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται το. Ωραία. Κύριο... Πάμε παρακάτω λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Εμάς οπωσδήποτε όχι. Λέτε στην κατάθεσή σας δύο πράγματα εις βάρος του κ. Λοβέρδου. Αυτό δεν μας αρκεί, πρέπει να μας το επιβεβαιώσετε και εδώ. Λέω ότι σας είπε στην επιμονή σας να συνεχίσετε τις αγωγές και τις μηνύσεις κατά το βιβλίο που σας αποκάλεσε δικομανή, πρώτον. Και δεύτερον, εάν εσείς δεν παίρνετε πίσω όλα αυτά τα 11 βοηθήματα και τις μηνυτήρες αναφορές, λέτε στην λέτε το εξής. Εάν δεν ανακαλέσετε τη μήνυση σε βάρος του Βιονόπουλου, θα έκλεινε τη στρόφιγγα του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων
εις βάρος του ΚΕΝ. Έγινε αυτό το πράγμα? Βεβαίως. Υπόθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Πρακτικά είναι αυτά, κύριε Βουλευτέ. Πάντως ελέγχθη. Πρακτικά είναι αυτά. Αυτό δεν είναι εκβιασμός, κύριε Μαρτίνη. Δεν είναι εκβιασμός αυτό, τι είναι? Σας μιλάει αστυνομικός τώρα, εκπείρας. Τι είναι αυτό? Εσείς θα κρίνετε. Αν δεν κάνεις αυτό και δεν κάνεις εκείνο που πρέπει να κάνεις το άλλο, τι είναι εκβιασμός, τι είναι? Εσείς θα κρίνετε. Καλώς. Και τελικά αν χρειαστεί. Εγώ το κρίνω ως εκβιασμό. Πάμε παρακάτω. Έχει σχέση με τη μετέπειτα πορεία των υποθέσεων του ΚΕΝ η απόσυρση των τριών συμβούλων του Υπουργείου Υγείας? Ξέρετε ότι υπάρχει μια φιλολογία σήμερα, μια μεγάλη συζήτηση δύο αντιτιθέμενων απόψεων. Μία που λέει ότι τι συζητάτε, παιδιά, μια διαφορά δύο ιδιωτικών πραγμάτων είναι το ΚΕΝ και ο Βιονόπουλος. Το ΚΕΝ όμως έχει κοινοφιλή χαρακτήρα, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει την αντικατάσταση των ομιλών για να διορίσει συμβούλιο. Πόσο ιδιωτικό είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Όχι μόνο αυτό, έχει σχολή νοσηλευτική όπου βγαίνουν παιδιά που σπουδάζουν νοσηλεία και γίνεται διασπορά. Μας έδωσαν και άδεια να δίνουμε ειδικότητα. Ειδικεύονται γιατροί, επιχορηγείται αμέσως. Όλα αυτά λοιπόν. Λέτε λοιπόν ότι σήμερα λέτε ότι λειτουργούσε εν της πράγμαση το ΚΕΝ ως ιδιωτική κλινική απλά ή στην πραγματικότητα ως ένα νοσοκομείο? Ως νοσοκομείο και επειδή μιλάμε για νοσήλεια, όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο σφιχτός είσαι και φέρνεις το βιβλιάριό σου και ευχαριστείς. Υπάρχουν χιλιάδες όμως που δεν είχαν φράγκο και που σωθήκανε, νοσηλευθήκανε τουλάχιστον στο Τινάν. Μάλιστα. Αυτές οι χιλιάδες, αυτός ο φάκελος. Ναι, και τη δισκέτα των 17.000 που λέτε. Που πήγε στο δικαστήριο. Ναι, ναι. Κλείστηκε αμέσως, γιατί είχε ονόματα από τον κύριο Τσιρόνη, γιατί είδε ονόματα επωνύμων και πήγε στον φαίνεται όχι τόσο αδέκαστο κύριο Πεπόνη, ο οποίος τον γύρισε πίσω. Επέστρεψε τη δικοτική συμπληρωματική εξέταση. Το είδαμε αυτό. Τώρα για πέστε μου κάτι. Λέτε στην κατάθεσή σας ότι αυτές οι πιέσεις και εκβιασμοί εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας τότε ήταν η αρχή του τέλους του ΚΕΝ. Τι εννοείτε? Λέτε ρητά ήταν η αρχή του τέλους του ΚΕΝ. Τι εννοούσατε? Είχε δρομολογηθεί. Τα λέτε ΚΕΝ, ξεκαθαρίστε τι σημαίνει. Το Ρίκος Δινάν. Κοινοφελές Ίδρυμα Ρίκος Δινάν. Κοινοφελές Ίδρυμα Ρίκος Δινάν. Λέτε ότι ήταν η αρχή του τέλους του νοσοκομείου Ρίκος Δινάν. Αυτές οι συμπεριφορά του κ. Λοβέρδο. Τι εννοούσατε? Όλα αυτά που είπαμε πριν ή και κάτι άλλο? Νομίζω ότι προδιέγραφε. Δηλαδή ήταν από τον κύριο Λοβέρδο δρομολογημένα να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε? Όχι. Συνεπληρώθησαν από τους διαδόχους. Μάλιστα. Όλοι βάλανε το λιθαράκι τους, λέτε δηλαδή. Ναι. Για να στηθεί το παζλ αυτό που λέτε της μεταβίβασης. Ναι. Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, εγώ στην πρώτη ομιλία μου εδώ, κύριε Μαρτίνη, που δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, έμενα πάρα πολύ ως κατάπληκτος, ως Έλληνας πολίτης κυρίως, για την επιστολή του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος σας εντέλοντα, έδωνε την δουλειά να παραιτηθείτε, όχι επειδή το επιθυμεί το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Υγείας, αλλά επειδή επιθυμεί ένας τραπεζίτης, του κ. Σάλα. Γιατί παραιτηθήκατε σε μια τέτοια απαράδεκτη επιστολή, που καταντροπιάζει και το ελληνικό κράτος, όχι μόνο εμάς τους ίδιους? Ο Υπουργός Υγείας να αξιώνει από ένα κοινοφιλές κερδοσκοπικό ίδρυμα να παραιτηθεί η διοίκησή του υπέρ του ενός τραπεζίτη. Δεν το λέει ρητά το έγγραφο. Το έχω μπροστά μου. Είναι η επιθυμία του κυρίου Σάλα. Όχι το αρμόδιο Υπουργό Υγείας, ούτε το αρμόδιο του ελληνικού κράτους, ούτε άλλο δημόσιο παράγοντα. Ούτε άλλο δημόσιο παράγοντα. Πώς το αντιμετωπίσατε, γιατί παραιτηθήκατε? Γιατί παραιτήθηκα? Ναι. Γιατί συχάθηκα. Δεν άντεχα άλλο. Να ζήσει το νοσοκομείο, αλλά δεν παραιτήθηκα για να το πάρει ο Σάλας. Παραιτήθηκα για να το χρηματοδοτήσει ο Σάλας. Και να παραμείνει ως κοινοφελές. Και να μείνει ως κοινοφελές. Πολύ ωραία, ωραία λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, η Τράπεζα Πειραιώς από την αρχή, μιλάω για το μνημόνιο, λέει και μέσα ένα ότι εξίσου ωραίο και καταπληκτικό, ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα συνέβαλε στην αναγέννηση του νοσοκομείου. Πώς το εκλάβατε αυτό εσείς, που το υπέγραψε τελικά η Ευρυνική Διοίκηση? Θα ήθελα να πω ότι... Όχι, αυτό σας το ρωτάω, γιατί ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Διότι αμέσως παρακάτω η αναγέννηση του νοσοκομείου συνδυάζεται αποκλειστικά με τον πληστηριασμό του νοσοκομείου.
Αυτή ήταν η αναγέννηση που υπέγραψαν οι τρεις παράγοντες συμβαλόμενοι. Η διορισμένη διοίκηση, που είναι ακόμα διοίκηση, 5-6 χρόνια, το Υπουργείο Υγείας που εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, κ. Μαρτίνη, και ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Πυραιώσεων, κ. Σάλλας. Σας λέω, η αναγέννηση στο νοσοκομείο, αφού ήταν ρητή. Και λέει πώς το συνδυάζει. Η λύση είναι μία, οικονομικά συμφέροντα, οικονομικά ορθή. Ο πληστηριασμός εκ προημίου. Πώς το πιέστε μας, τι λέτε γι' αυτό. Με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω πώς ακόμα η δικαιοσύνη χειραγωγείται από τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον παλιό Αρεοπαγίτη, γιατί λένε, εγώ είμαι στη φυλακή, ότι προκειμένου να ανανεώνεται εσαΐ η θητεία του Δοτού Συμβουλίου του κυρίου Αυγερινού, κάποιος κυκλοφορεί συνεχώς από ενδιαφέρον φιλικά, ξέρω εγώ, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθουν και η ώρα για τη δικαιοσύνη. Δεν περιλαμβάνονται σήμερα στη θεματολογία μας. Προχώρησε λοιπόν στη νέα διοίκηση. Το μνημόνιο το έργο. Ποιος το υπέγραψε, κύριε Μαρτίνη? Ο καθηγητής Κωνσταράς. Ήταν ο πρόεδρος της διορισμένης διοίκησης. Μάλιστα. Η οποία έπρεπε να κάνει εκλογές εντός 6 μηνών και μάλιστα να διαχειριστεί μόνο τις τρέχουσες υποθέσεις κατά τον διατακτικό της απόφασης που τον διόριζε. Μάλιστα. Ορθά. Μάλιστα. Η συμφωνία, σύμβαση σε έγγραφο περί αποδοχής και απώλεια οριστικός του περιουσιακού, μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του ΚΕΝ, που είναι τον Ιωρίκους Δυνά του νοσοκομείου, είχε δικαίωμα να συμφωνήσει στον πληστηριασμό του νοσοκομείου μια διορισμένη διοίκηση που κύριο μέλημά της είναι η διενέργεια ορίσεων? Τα δικαιώματα των διορισμένων διοικήσεων, κύριε Λάπα, έγκριτος νομικός. Τα ξέρουμε, κύριε Μαρτίνη, θέλω να τα ακούσω. Από εσάς θα να τα ακούσω. Τα δίνει το δικαστήριο που τους ορίζει. Τη δικαστική απόφαση. Κάνε τα τρέχοντα. Και αμέσως εκλογές. Εκλογές, καταστατικό και φύγε. Ορίζεται από τον αστικό κώδικα. Άλλωστε υπάρχει πλούσια νομολογία του Αρείου Πάγου, των ουσιαστικών δικαστηρίων κλπ. Για πέστε με τώρα κάτι. Γιατί ο διωγμός που γίνεται στους υπαλλήλους τώρα από τον κύριο Αυγερινό, γιατί είναι μαρτινική. Ωραία. Αν 30 χρόνια πρόεδρος είμαι. Κάποιοι προσελήφθησαν, όλοι προσελήφθησαν επί των ημερών μου. Συνταξιοδοτούνται τώρα. Για πέστε μου κάτι, κύριε Μαρτίνη, η θητεία Γεωργιάδη με όλα αυτά που λέμε τώρα και συζητάμε, την παρέτηση, τις επιστολές που έστελε, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κ. Σάλλα. Αν δεν μου το πείτε αυτό. Κύριος Γεωργιάδης με όλα αυτά που έκανε, τις επιστολές, εξυπηρετούσε μήπως τα καλώς νούμερα συμφέροντα του Ερίκου Δυνάν? Με καμία δύναμη. Μήπως εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα συμφέροντα ενός τραπεζίτη υποψήφιου αγοραστή? Δεν το ξέρω. Είπατε πριν εκ του αποτελέσματος κρίνατε τον κ. Λομπέρντο. Τον κ. Γεωργιάδη δεν θα τον κρίνατε. Δεν είπα εγώ για τον κύριο. Που σας είπε με επιστολή ότι η επιθυμία του κ. Σάλλα είναι να βγάλει τη διοίκηση δικιά του. Ναι. Γιατί να μην εξυπηρετείτε τον κ. Σάλλα? Τι είναι τα δικά μου, εκπροσωπείτε τα δικά σας. Ποιο συμφέροντα εκπροσωπεί ο κ. Γεωργιάδης με τα έγγραφα που σας έστελνε? Που είναι σαφέστατος. Η επιθυμία του κ. Σάλλα είναι να παρατηθείτε, να βάλει τη δική του. Μας το είπατε πριν. Θέλει να βάλει τους δικούς του. Ποιο συμφέροντα εξυπηρετούσε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, δεύτερος αρμόδιος υπουργός που πρέπει να υπηρετεί το ελληνικό κράτος, το κράτος δικαίου και το δημόσιο συμφέρον? Διοικητικά υπήκουσε στις εντολές του κυρίου Σάλλα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω. Ωραία. Για να σώσει το νοσοκομείο. Για να σώσει το νοσοκομείο, το έκανε ο Γεωργιάδης. Θέλω να πιστεύω. Γεμίσαμε σωτήρες στο νοσοκομείο Δυνάν. Για πέστε μου τώρα κάτι. Είχε δικαίωμα ο κύριος Γεωργιάδης ως αρμόδιος υπουργός υγείας εκ του καταστατικού του ΚΕΝ και από τον νόμο να παρεμβεί στα διοικητικά του νοσοκομείου? Κανένα. Κανένα. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό και εγώ πιστεύω κανένα. Πάμε τώρα στον κύριο Βορύδη. Συνέβαλε η θητεία του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν λέω από πρόθεση, από δόλο, αυτό θα φανεί, δεν ξέρω τι θα είναι. Συνέβαλε ως το αποτελέσματος στην πορεία που άρχισε να ακολουθεί, όπως είπατε, από τον κύριο Λοβέρδο για να καταλήξουμε στον πληστηριασμό τελικά με τον κύριο Βορύδη. Συνέβαλε. Ναι. Ωραία. Συνέβαλε λοιπόν. Πάμε τώρα στη θητεία του κύριου Βορύδη, γιατί βλέπω το χρόνο είναι αδυσόπιτος και δεν έχω πολύ χρόνο. Ο πληστηριασμός, κύριε Μαρτίνη, ορίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2014. 19. 24 Σεπτεμβρίου το 2014 ο πληστηριασμός. 19/9 ναι. Έρχεται μια τροπολογία στη Βουλή από τον κύριο Βορύδη. Καταρχήν, πριν μου πείτε για την τροπολογία αυτή, θα μου δώσει μια ανοχή ενός λεπτού ο κύριος Πρόεδρος. Στον πληστηριασμό ήρθε μια εταιρεία, και θέλω να ακουστεί δημοσίως γι' αυτό, μια εταιρεία, η Μυθέα, η οποία έχει ιδρυθεί το 2005 με εταιρικό κεφάλαιο ως εταιρεία New Evolution. Σκοπός της είναι μοναδικός διτός.
αναπτυξιακός και τουριστικός. Ουδεμία απολύτως σχέση με παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Νομίζω νωρίτερα. Όχι, καμία σχέση. Ακούστε, έρχεται το Σεπτέμβριο του 19 και τροποποιεί το καταστατικό της η New Evolution και γίνεται η Μυθαία και συμπληρώνεται ο σκοπός και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Πριν να απαντήσω, σας λέω το εξής. Δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει οργανωμένο λογιστήριο, δεν έχει υπαλλικό προσωπικό, δεν έχει καμία τεχνογνωσία και εμπειρία, ούτε προσωπικό, ούτε συμβούλος, ούτε οποιοδήποτε άλλη σχέση με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Και αυτή η εταιρεία έρχεται στον πληστηριασμό, θα μου το πω μετά, και χτυπάει το Ρίκος Δινάν με μια επιταγή 115 εκατομμυρίων, όταν το προηγούμενο έτος είχε ένα τελείως υποθετικό κέρδος 3.000 ευρώ. Τώρα, πάμε στην τροπολογία του κ. Βορύδη. Η Μυθαία, η οποία είναι μια αποκλειστικά εμπορική και κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτική εταιρεία, με τα δεδομένα που ήσχαν πριν την τροπολογία του κ. Βορύδη, μπορούσε να αποκτήσει. Με τα δεδομένα που ήσχαν πριν από την τροπολογία του κ. Βορύδη, μπορούσε ποτέ να αποκτήσει το Ρίκος Δινάν? Δεν εδέχοντο ήταν σαφέστατα κατά την άποψη των πολλών επιβολή ή περνάς την ασυλία ή δεν γίνεται η διαδικασία. Ναι, άλλο το ρώτησα. Μπορούσε να αποκτηθεί το ΚΕΝ, το Ρίκος Δινάν, από μια απλή κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτική εταιρεία που είχε σκοπό το κέρδος μόνο? Όχι, γιατί υπήρχαν και τα ξενοδοτήματα. Μόνο γι' αυτό ή δεν υπήρχε νόμος που αδυνατούσε να αποκτηθεί κενοφυλές νοσηλευτικό ίδρυμα από μια ιδιωτική εταιρεία που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα? Αυτό είναι εκ των ΟΚΑΝΕΦ. Άρα ήταν αναγκαία η τροπολογία. Εξυπηρετούσε το σκοπό να μπορεί μια εταιρεία να αποκτήσει το κοινοφιλές ίδρυμα, ας είναι κερδοσκοπικό χαρακτήρα? Αυτό σε ρωτάω. Εξυπηρετούσε το σκοπό να δοθεί στον σάλα του νοσοκομείου. Σε μια εταιρεία του δηλαδή. Είχε πολλές εταιρείες. Μια από αυτές. Ακούστε να σας πω τώρα τι λέει η τροπολογία του κ. Βορύδη. Πρώτον, μαζί με το οίκημα που ήταν κατεσχημένο, συμμεταβιβάζει δεκαετία λειτουργία του. Όχι ιδρύσει, λειτουργία του. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερον, υπάρχει ασυλία για τα μέλη του ΔΟΣΟΥ για μερικά πυλώνες και πεδία δραστηριοτήτων, μεταξύ αυτών και τα φορολογικά κλπ. Ασφαλιστικά κλπ. Και τρίτον, επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας λειτουργίας του ΚΕΝ απευθείας μαζί με το όποιος αποκτήσει στον πληστηριασμό. Θα αποκτούσε την άδεια λειτουργίας όποιος αποκτούσε το Ρίκος Δινάν από τον πληστηριασμό ως πλειοδότης, ως υπερθεματιστής. Αυτό είναι, κύριε. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε? Τι πιστεύετε, κύριε Μαρτίνη, αυτή η τροπολογία? Για τις 19 Σεπτεμβρίου. Ναι. Του... Είναι δύο τροπολογίες. Μία για την ασυλία και μία για να μπορεί να αποκτά η ιδιωτική εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα το Ρίκος Δινάν. Ήταν δύο. Και οι δύο είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2014. Ναι. Απλώς το ένα από τις δύο τροπολογίες, μία από τις δύο τροπολογίες, πήρε πολύ αργότερα φεκ. Το ένα πήρε αυθημερών, μέσα μία ώρα. Η ασυλία. Άλλη ερώτηση. Για πέστε μου τώρα, εν ώψη αυτών που σας λέω τώρα, θεωρείτε ότι ήταν φωτογραφική αυτή η τροπολογία υπέρ των συμβαίνων του κ. Σάλα, ήταν τυχαία ότι ο μοναδικός υπερθεματιστής ήταν η Μυθαία? Α, δεν ξέρω γιατί είναι η Μυθαία. Όχι, αλλά... αν ήταν ο πραγματικός υπερθεματιστής μια εταιρεία του κ. Σάλα. Αν ήταν αυτός ο σκοπός να πάει το Ρίκος Δινάν στο Σάλα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Να σας πω, επειδή τον κ. Βορύδη τον τιμώ ως νομικό. Αλλά μπορεί να είναι και απόφαση του κ. Βορύδη, μπορεί να είναι απόφαση κυβέρνηση. Από ό,τι ξέρω, πιέστηκε για να το κάνει. Πιέστηκε ο ίδιος. Ναι. Μάλιστα. Άρα πιέστηκε να κάνει κάτι το οποίο δεν το πίστευε. Πιθανόν. Πάντως πιέστηκε. Αν το πίστευε, τότε ισχύουν αυτά που λέτε εσείς. Ήταν υπέρ των συμφερόντων του Ρίκου Δινάν όλες αυτές τις διαδικασίες, κ. Μαρτίνη? Ευθέως σε ρωτώ. Καθόλου. Ήταν δυσβάρωστο? Απολύτως. Υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή εναντίον του? Όταν χάνει έστω και ένα ευρώ το δημόσιο, εναντίον. Μάλιστα. Κύριε Λάπα, έχετε ολοκληρώσει τη... Θα το ρωτήσετε, θα έρθει η σειρά σας. Συγγνώμη, τελειώσατε, να κρατάμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση και τελειώνουμε. Κύριε Μαρτίνη, επίσης, κατά ένα μεγάλο μέρος των καταθέσεών σας αναφέρεται στη συμπεριφορά των ελεκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Αναφέρεται δύο συγκλονιστικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι το 2013, για το 2013 δεν συνετάγει ισολογισμός από την διορισμένη διοίκηση, που δεν συνετάγει ποτέ μέχρι σήμερα. Το ισχύει. Και δεύτερον, ότι από τον κατάλογο. Έπρεπε. Αν μου επιτρέπετε. Έπρεπε τον Μάρτιο του 2014 να έχει συλλογισμό, οπωσδήποτε, και το έτος 2013.
Το Μάρτιο του 2016. Δεν είχε. Εμείς φύγαμε το Γενάρη. Το Γενάρη, ναι. Δεν κατήρτησε λοιπόν ένα αυτό. Ακριβώς. Και δεύτερο αναφέρεται κάτι άλλο. Μάλλον άλλα δύο πράγματα αναφέρεται, τα οποία τα έχω εδώ μπροστά μου. Το δεύτερο είναι ότι είχατε τους πίνακες του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, όπου προέκυπτε εκεί και το συνολικό χρέος. Και τρίτον, ενώ καλεί την διορισμένη διοίκηση, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ελάτε κύριε να κάνετε τη ρύθμιση και φέρετε τους πίνακες μισθωτών υπηρεσιών, δεν πάει η διορισμένη διοίκηση. Τι λέτε, είναι ύποπτος ο ρόλος των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να το ελέγξουμε? Απολύτως. Όταν λέτε απολύτως, τι εννοείτε, να ψάξουμε και παραπέρα? Βεβαίως. Και στους λογαριασμούς? Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά όταν λέτε να ψάξουμε, τι άλλο να ψάξουμε? Αν έχω καλή γυναίκα ή καλό παιδί, έχω καλή οικογενειακή κατάσταση, αυτό είναι το ύποπτο. Μήπως τι έκανα, αν παρέλειψαν κάτι πράγματα, μήπως παρέλειψαν με αντίδωρα? Πώς παίρνω στον παπά το αντίδωρο για να φύγουν οι αμαρτίες μας, αυτό ρωτάω. Μήπως ήταν τα αντίδωρα των αμαρτιών, κύριε Μαρτίνη, των συγκεκριμένων φορολογικών στελεχών, που άλλωστε είναι ο ρόλος τους και άλλος ο σκοπός? Ναι, μπορεί να μην είναι χρήματα και να είναι άλλο πράγμα. Αντίδωρα, λέτε να δόθηκαν αντίδωρα? Μπορεί. Μπορεί, μάλιστα. Δεν θέλω τίποτα άλλο, κύριε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Επαναφέρω το ερώτημα περί διαλύματος.